απόφαση ελήφθη το βράδυ της Τρίτης στη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των Καφεζιθοπολών νομού Καβάλας. Ήδη από την Τετάρτη ξεκίνησε η συλλογή των κλειδιών. Πιστεύουμε ότι σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και περιμένουμε την Τετάρτη, την ερχόμενη Τετάρτη, να γίνει η αποστολή των κλειδιών από ολόκληρη την Ελλάδα στα κεντρικά της Ομοσπονδίας των Επαγγελματιών του Κλάδου στην Αθήνα. Το μήνυμα που μεταφέρουν οι επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης είναι ότι σε γενικές γραμμές είναι ότι δεν αντέχουν άλλο, ότι η κατάσταση πια έχει φτάσει στο απροχώρητο και ότι μπορεί να έχουν υπάρξει αρκετές προσπάθειες για την ενίσχυσή τους, την οικονομική, από την κυβέρνηση. Ωστόσο, η χασούρα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη από ότι, τα όποια κέρδη έχουν από την κυβέρνηση. Δεν έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον στην Καβάλα, κάποιες αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει έτσι συζήτηση, όπως πολλές επιστολές διαμαρτυρίας που λένε ότι λένε στην κυβέρνηση, ελάτε πάρτε τα κλειδιά μας, πάρτε και τα χρέη μας, πάρτε και κάποια τρόφιμα που έχει στο ψυγείο να τα πουλήσετε εσείς, όπως έχουν υπάρξει αντίστοιχες επιστολές στη Θεσσαλονίκη, αλλά και αλλού. Δεν έχουν υπάρξει κάτι τέτοιο στην Καβάλα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι η αγωνιστική τους δράση υπολείπεται. Ίσα-ίσα όλοι τους αγωνιούν, όλοι τους είναι αγανακτισμένοι για αυτό το παρατεταμένο λουκέτο στην εστίαση. Έχει υπάρξει μια μικρή ανάσα στα takeaways, τα μικρά τα καφέ από τα οποία παίρνεις τον καφέ σου και φεύγεις. Ωστόσο, και αυτό ακόμη είναι, όπως είπα πριν, μια μικρή ανάσα. Και σκέψω ότι μιλάμε και για μια πόλη όπως η Καβάλα, στην οποία δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πλατοί δρόμοι και πλατείες. Έχουμε μόνο την κεντρική μας την πλατεία. Με αποτέλεσμα, σε μικρά καφέ έξω να υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις κόσμου. Είναι χαρακτηριστικές εικόνες που είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα μέσα στο εμπορικό κέντρο της Μεγάλου Αλεξάνδρου, ένα εμπορικό κέντρο που τα τελευταία χρόνια για πολλούς και διάφορους λόγους έχει ψιλοερημώσει, και πλέον βλέπουμε ότι αποκτά ξαφνικά ζωή από πάρα πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι κάνουν τα δικά τους πήγαδα και παίρνουν τον καφέ τους από τα κοντινότερα καταστήματα και είτε θα καθίσουν σε όποια παγκάκια υπάρχουν, είτε θα είναι όρθιοι και θα απολαμβάνουν τον καφέ τους. Καταλαβαίνεις ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Ιδίως και μιλάμε φυσικά για το παρατεταμένο αυτό λουκέτο στην εστίαση. Έχουμε επίσης από το υπεραστικό ΚΤΕΛ νέα δρομολόγια για τους μαθητές. Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι? Βλέπουν ότι τα δρομολόγια ήταν γενικά λίγα για να μπορούν να μεταφέρουν μαθητές στα σχολεία από τα σπίτια τους. Ήδη από την περίοδο λίγο πριν το δεύτερο lockdown είχαν διατυπωθεί τα πρώτα παράπονα και έντονα παράπονα για μεγάλες συγκεντρώσεις μαθητών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λίγο είχε κοπάσει η κατάσταση εξαιτίας του δεύτερου lockdown, αλλά τώρα από την προηγούμενη Δευτέρα που ξεκίνησαν ξανά τη λειτουργία τους τα γυμνάσια και τα λύκια, είχαμε ήδη παράπονα κυρίως από σχολεία στον πρώην Δήμο Φιλίππων, από μαθητές, για τις υπερσυγκεντρώσεις στα σχολικά λεωφορεία. Το υπεραστικό ΚΤΕΛ Καβάλας προχώρησε στην προσθήκη και άλλων δρομολογίων για την αποσυμφόρηση των ήδη υπαρχών των δρομολογίων. Βέβαια, αυτό έχει γίνει ουσιαστικά με την δική του τσέπη, καθότι δεν έχει υπάρξει κάποια απόφαση ενίσχυσης τους καταρχάς από την περιφέρεια, διότι οι μαθητικές μεταφορές είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, και κατά δεύτερον από τους δήμους, δηλαδή να μπορέσουν και οι δήμοι να ενισχύσουν, να προσθεθούν και άλλα λεωφορεία. Οπότε είναι πλάστο από την διακριτική, από την καλή θέληση, να το πω πιο απλά, της διοίκησης του υπεραστικού ΚΤΕΛ.